εδώ και χιλιάδες χρόνια. Γύρω μας μένεται ένας πόλεμος μεταξύ των δυνάμεων του καλού και του κακού, του φωτός και του σκότους. Και αυτός ο πόλεμος είναι γνωστός σαν ο αόρατος πόλεμος. Βρισκόμουν στον ουρανό με τον Θεό στον παράδεισο, μέχρι την πτώση μου κάτω στην κόλαση στην Άβυσσο. Γιατί όταν ήμουν μαζί του δεν μπορούσα να τον δεκτώ σαν άρχοντά μου και το γέλιο του μισούσα. Και τώρα γυρνάω αθάνατος μέσα στους αιώνες, με στρατό δαίμονες χωρισμένους σε λεγεώνες. Απεκθάνω με το φως, ζω στο σκοτάδι έχοντας τον θρόνο μου κάτω στον Άδη. Και γυρνάω από τόπο σε τόπο καταστρέφοντας τον κάθε άνθρωπο χωρίς σκόπο, με το δικό μου τρόπο βάζοντας το κεφάλι σου πειρασμούς. Εγώ άρχισα τον πόλεμο πάνω στους ουρανούς. Δεν είμαι πάντα χουμπαρών, έχω αντικαταστάτες, ναρκωτικά ποτό και αγγέλους επαναστάτες που δεν σταματάνε ούτε ένα λεπτό για ανάσα. Πολεμάω αιώνια αυτούς που φοράνε ράσα και πιστή μου η πιστή του πλούτου. Αυτοί που πιστεύουν στην αριθμολογία, αστρολογία, μαύρη μαγεία, βούντου. Κι αν δεν συμφωνάς σκεφτού τι λες, όπως και εσύ και εγώ περιφρονώ τις 10 εντολές. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μη χεύετε. Λέτε ψέματα ένας τον άλλον, φωνεύετε. Ό,τι θα έκανα εγώ το κάνετε εσείς. Μπήκατε στην θέση μου και πολεμάτε εσείς τους ιερείς. Κι αν την Κυριακή πρωίνα στην εκκλησία, δοξολογώντας τον Θεό στην Θεία Λειτουργία. Είστε μεθυσμένοι στο κρεβάτι από το προηγούμενο βράδυ, όταν χορεύατε στον ναό μου μέσα στο σκοτάδι. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με προτιμάτε. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είμαι ο διάβολος, ο αρχαίος, ο αίος φόρος. Στο βασίλειο μου για σας είναι έτοιμος ο χώρος. Είναι η μάχη του καλού εναντίον του κακού. Ποιος από τους δύο θα νικήσει? Είναι η μάχη του καλού εναντίον του κακού. Ποιος από τους δύο θα νικήσει? Είναι η μάχη του καλού εναντίον του κακού. Ποιος από τους δύο θα νικήσει? Αόρατος πόλεμος. Πάνω στο σταυρό με χέρια πόδια ματωμένα, χείλη πικραμένα για σένα. Ενώ εσύ άνθρωπε τι έκανες για μένα, σπαταλώντας την αμαρτία τις μέρες της ζωής σου. Χωρίς να αφήσεις λίγο χώρο να μπω κι εγώ λιγάκι μέσα στην ψυχή σου. Και να φέρω ειρήνη, να αφαιρέσω τον πόνο, τη θλίψη, την οδύνη. Και να φέρω γαλήνη, πίστη, γνώση και φως, τη θησαυρός. Όμως εσύ κατάντησες τόσο φτωχός. Σου έχω δώσει δύο χέρια για να δουλεύεις, και εσύ με αυτά μοιχεύεις, φωνεύεις τον συνάνθρωπο σου κλέβεις. Σου έχω δώσει δύο μάτια για να κοιτάς και να θαυμάζεις, και εσύ τα πάντα καταστρέφεις και κατασπαράζεις. Σου έχω δώσει ένα στόμα για να μιλάς, να δοξολογάς, και εσύ τα πάντα βρίζεις και τα βλασφημάς. Σου έχω δώσει δύο πόδια για να πηγαίνεις και εκκλησία, και εσύ με αυτά πηγαίνεις τρέχοντας την αμαρτία, ξεχνώντας ότι για ό,τι έκανες θα κριθείς, και ότι έσπηρες αυτή την ζωή θα το θερήσεις. Θα είναι μια μέρα που δεν θα θέλεις ποτέ να δεις, η δευτέρα παρουσία ή η ημέρα της κρίσης. Η ημέρα που όλα τα κρυφά θα γίνουν φανερά, θα έρθει ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις, και θα βγουν στην επιφάνεια εργά δαιμονικά όλες οι αδικίες και όλες οι βρωμιές της οικουμένης. Ενώ εσύ που έχεις καθαρή καρδιά και ταπεινή, κάνε ακόμα λίγα χρόνια υπομονή.
Γιατί η ζωή πάνω στην γη είναι μια δοκιμή, ενώ η επόμενη είναι η αληθινή. Κάνε την λύπη σου χαρά, την απελπισία σε ελπίδα και την απεσιοδοξία σε αισιοδοξία. Γιατί η αλήθεια βρίσκεται πάνω στην γη, είναι 2000 ετών ορθοδοξία. Κι αν θες να μου μιλήσεις, κάνε μια προσευχή. Αν θες να ακούσεις την φωνή μου, διαβάσε την Αγία Γραφή. Έρευνα τα στραφά, ψάξε και θα βρεις. Χτύπα και θα σου ανοιχθεί, ζητά και θα σου δοθεί. Με το Α και Ω, το τέλος και η αρχή. Ο μονάδικος δρόμος που οδηγάει στην ζωή. Είμαι ο εσταυρωμένος, που ακόμα όμως ζει. Και όπως πιστεύεις σε μένα, έχει αιώνια ζωή. Είναι η μάχη του καλού εναντίον του κακού. Ποιος από τους δύο θα νικήσει? Είναι η μάχη του καλού εναντίον του κακού. Ποιος από τους δύο θα νικήσει? Είναι η μάχη του καλού εναντίον του κακού.